Στους ρυθμούς του Run Greece, της μεγάλης γιορτής του αθλητισμού, αφέθηκε και σήμερα το Ηράκλειο, καθώς με πάνω από 3.000 δρομείς κάθε ηλικίας μας χάρισε δυνατές συγκινήσεις. Η κορυφαία αθλητική διοργάνωση, όπως θα δούμε στη συνέχεια σε αναλυτικό ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και με τη σφραγίδα του ΣΕΓΑΣ. Την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και βουλευτή Μέρα 25, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας. Κυρία Σοφία Σακοράφα, καλώς ήρθατε στην Κρήτη και στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, κύριε Τεζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι δεν μας συνηθίζουν σε τέτοιες προσκλήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αναφέρεστε σε ένα αθλητικό γεγονός που έγινε στην όμορφη πόλη του Ηρακλείου, όπου συμμετείχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι, θα μου επιτρέψετε να πω, εκτός από ελάχιστους οι οποίοι κυνηγούσαν και την νίκη και το ρεκόρ, οι υπόλοιποι ήταν πολίτες οι οποίοι πραγματικά συνειδητοποίησαν την αξία της συμμετοχής, το χάρηκαν, είδαμε οικογένειες με καροτσάκια, με παιδιά, με τα σκυλιά τους, μεγάλους ανθρώπους, μικρούς ανθρώπους και οι οποίοι στο τέλος είχαν ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό τους και για μένα αυτό ήταν η μεγαλύτερη, αν θέλετε, ικανοποίηση που πήρα και σαν πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, αλλά και μέσα από μια συνεργασία που είχαμε και με την τοπική ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, βεβαίως και με την. Οφείλω να πω και πρέπει να το πω αυτό, την σημαντική υποστήριξη της περιφέρειας και του κ. Αρναουτάκη, μια συνεργασία που την έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μας στηρίζει τρομερά στους αγώνες που κάνουμε και βεβαίως του Δήμου της πόλης. Ξέρετε, κυρία Σακοράφα, τέτοιου είδους εικόνες μας χαρίζει το Run Greece εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια. Μια ολόκληρη πόλη να κινείται στους δικούς του ρυθμούς, να δόθονται με τα χρώματα της διοργάνωσης οι δρόμοι όλοι, όπως βλέπουμε προκειμένο κόκκινο το σημερινό χρώμα της διοργάνωσης. Άρα θεωρητικά αυτό που λέμε όλοι μας, ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν εμπεριέχει τον αθλητισμό και την άσκηση έτσι όπως θα έπρεπε, προφανώς δεν ισχύει στο ακέραιο, γιατί η μαγιά υπάρχει, δεν υπάρχει το κίνητρο. Θα σας πω, είναι μια ολόκληρη ιστορία που θα πρέπει να την αναλύσουμε και η οποία ξεκινάει από την παιδική μας ηλικία, από την παιδεία που παίρνουμε μέσα από το σπίτι μας φυσικά και το πόσο οι γονείς μας πρόχνουν στο να παίξουμε καταρχήν, γιατί αυτή είναι η πρώτη κίνηση του ανθρώπου. Το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το σχολείο και αν πραγματικά στο σχολείο οι ώρες της γυμναστικής θεωρούνται ως ένα κύριο μάθημα απαραίτητο για τα παιδιά για να κινούνται μετά από τις ώρες εκκινησίες και τις ώρες που σπαταλάνε σε πνευματική. Η εργασία βεβαίως, στις μεγαλύτερες τάξεις, στον πανεπιστημιακό αθλητισμό, στους συλλόγους, στην πολιτεία και πόσο στηρίζει τον μαζικό αθλητισμό. Γιατί αυτό είναι, ξέρετε, εγώ είμαι μια άλλη εποχή αθλήτρια, πολλά χρόνια πριν. Έζησα μια εποχή όπου ο μαζικός αθλητισμός στηριζόταν τρομερά από την πολιτεία σε όλα τα επίπεδα της. Θυμόσαστε τα προγράμματα για τις γυναίκες, για τις μεγάλες ηλικίες, για τα ΚΑΠΗ, βγάλανε τη γυναίκα από το σπίτι, κάναμε πάρα πολλούς αγώνες. Είχαμε πάρα πολλά που κάναμε τότε. Τώρα όλα αυτά ελαχιστοποιούνται, προσπαθούν να πάνε προς τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που εμένα αυτό και με εξοργίζει αλλά και με αφήνει παγερά διάφορα, γιατί παλεύουμε μέσα από την Ομοσπονδία να επαναφέρουμε, αν θέλετε, τον αθλητισμό στην πραγματική του αξία και βάση. Και αυτό είναι και δική μου υπόσχεση, αλλά νομίζω και αρκετών ανθρώπων οι οποίοι ασχολούμαστε με την Ομοσπονδία και θέλουμε πραγματικά να ξαναπάμε τον αθλητισμό στην πραγματική του βάση και να γίνει κτήμα των Ελλήνων πολιτών. Εσείς που 40 χρόνια πριν περίπου, εδώ επί κριτικού εδάφους, μας χαρίσατε ένα παγκόσμιο ρεκόρ που έγραψε ιστορία. Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του πρωτοαθλητισμού? Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια στον κλασικό αθλητισμό έχουμε δει και μεγάλες διακρίσεις και μεγάλες επιτυχίες, αλλά ταυτοχρόνως βλέπουμε να έρχονται στο φως της δημοσιότητας ιστορίες απίστευτες που ουσιαστικά δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία, σε ένα μεγάλο βαθμό μάλλον είναι αβοήθητη. Το είπατε μόνοι σας. Τι να προσθέσω εγώ τώρα. Μα έχουμε ακούσει απίστευτες ιστορίες για προπονήσεις σε χωράφια και σε αυτοσχέδια γήπεδα. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι καταρχήν η Κρήτη είναι μια περιοχή η οποία γεννάει αθλητές. Έχει πάρα πολλά σωματεία, έχει πάρα πολλούς αφανείς ήρωες που δουλεύουν πίσω από όλους αυτούς τους αθλητές. Δηλαδή, θα σας μιλήσω για τη δική σας περιοχή και μετά αυτό είναι και γενικότερο. Δουλεύουν πίσω από όλους αυτούς τους αθλητές με τα ελάχιστα, τα τίποτα και που πολλές φορές, αν θέλετε, βάζουν και από την τσέπη τους για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την προετοιμασία των αθλητών. Δεν έχουμε υποδομές.
Είναι βασικό αυτό σε μια περιοχή ή σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή να μην έχουμε υποδομές τέτοιου επίπεδου που θα μας δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους αθλητές που αναφερθήκατε προηγουμένως να έχουν όσα έχουν οι αθλητές, οι αντίστοιχοι αθλητές του αντίστοιχου επίπεδου στο εξωτερικό. Ξέρετε, όταν λέμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα πιστοποιημένο στάδιο, παραδείγματος χάρη, που να μπορούν να γίνουν μεγάλοι αγώνες και να αναγνωριστούν τα ρεκόρ των αθλητών, σε κάποιον τα αυτιά περνάει και φεύγει χωρίς να αφήσει ούτε ένα ίχνος, ας το πούμε, που να τους δίνει το ερέθισμα mm-hmm. να λύσουν το πρόβλημα. Εσείς εδώ έχετε πάρα πολλά γήπεδα, τα οποία γήπεδα είναι κατεστραμμένα. Κατεστραμμένο όσον αφορά την υλικοτεχνική τους υποδομή. Αυτά πρέπει όλα να ανασκευαστούν σε όλες τις πόλεις της Κρήτης από την αρχή, να πάρουν επιστοποίηση και να μπορέσουμε να κάνουμε μεγάλους αγώνες. Εμείς θέλουμε μεγάλους αγώνες. Εγώ θέλω να έρθουν μεγάλοι αγώνες στη χώρα, αλλά δεν έχω γήπεδα να κάνω μεγάλους αγώνες. Εμείς εδώ επίσης έχουμε έναν υφυπουργό αθλητισμού, ο οποίος έχει κρατήσει το αντίστοιχο κομμάτι του Υπουργείου όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν γίνει αντίστοιχες επαφές επί των ημερών του, προκειμένου προφανώς έτσι να θέσετε και εσείς τις δικές σας βάσεις για την επόμενη μέρα στον αθλητισμό. Εμείς κάνουμε συνεχώς παρενέσεις προς τον κύριο Υπουργό και προς όποιον είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Είναι σχεδόν, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, σαν να μιλάμε στον τοίχο. Παραδείγματος χάρη, έχετε ένα εξαιρετικό γήπεδο που είναι το γήπεδο του Ελευθερίας. Mm-hmm. Είναι ένα πανέμορφο γήπεδο. Το γήπεδο αυτό έχει τεράστια προβλήματα. Το ταρτάν που μπήκε πριν από 2 χρόνια, ο ελαστικός τάπητας δηλαδή, είναι καταστραμμένος. Αυτός πρέπει αμέσως να φτιαχτεί για να μπορέσει να κάνει αγώνες. Δεν μπορεί να είμαστε στη διαδικασία του, ο εργολάβος έκανε λάθος και τι έγινε, ένας διαγωνισμός. Αυτό δεν αφορά τον αθλητή. Ξέρετε, η ζωή του αθλητή, του όποιου αθλητή, είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Εάν ο αθλητής από την ημέρα που θα αρχίσει η προπόνηση, το αθλητισμό, και για να τελειώσει την αθλητική του καριέρα, αυτά είναι πάρα πολύ ελάχιστα χρόνια. Εάν σε αυτά τα χρόνια εμείς δεν του δώσουμε τις προδιαγραφές και δεν του λύσουμε όλα τα προβλήματα που έχει, mm-hmm. που αντιμετωπίζει, χάνει την αθλητική του ζωή. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα για τον Μίλτο τον Ντόγλου. Ξέρετε που γυμνάζει τον Μίλτο τον Ντόγλου αυτή τη στιγμή. Σε ένα Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, το οποίο φτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγκατελείφθηκε παντελώς. Και γυμνάζεται μέσα σε μια αίθουσα όπου υπάρχουν τεράστιοι κουβάδες για να μαζεύουν τα νερά που έρχονται από τον ουρανό όταν βρέχει. Δεν είναι συνθήκες αυτές για αθλητές αυτού του επίπεδου. Όταν τα ακούνε αυτά οι αθλητές του εξωτερικού, γελάνε μαζί μας. Αλλά η απάντηση από την κυβέρνηση είναι ποια, ακόμη και για το Μίλτο Ντόγλου. Θα γίνουν. Το θα για μένα δεν λέει κάτι. Εγώ είμαι πρόεδρος στην Ομοσπονδία επί 2,5 χρόνια τώρα. Σε λίγο τελειώνει η θητεία μου, γιατί πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και κάθε 4 χρόνια έχουμε έχουμε διαδικασία εκλογών και πάμε σε επόμενη διοίκηση. Επί 2,5 χρόνια τώρα ακούω ότι θα γίνει, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε κλειστό. Θα γίνει το κλειστό της Παιανίας. Πέστε μου εσείς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία λειτουργίας του κλειστού της Παιανίας, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να μπορούν να γυμναστούν οι αθλητές μας σε συνθήκες ανθρώπινες και όχι μέσα στο κρύο, μέσα στο χιόνι, μέσα στη βροχή, με κίνδυνο να τραυματιστούν, με το να χάσουμε. Γιατί ξέρετε, χρησιμοποιώ μια έκφραση η οποία λέγεται επένδυση στον αθλητή, ίσως να ακούγεται κάπως, αλλά είναι μια επένδυση. Δεν υπάρχει χρήμα ή δεν υπάρχει πρόθεση. Χρήματα υπάρχουν. Και όταν δίνεις χρήματα δεξιά και αριστερά, τα οποία καλύπτουν ανάγκες. Όχι ανάγκες. Καλύπτουν εκδηλώσεις οι οποίες, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι και απολύτως απαραίτητες, που δεν μπορεί να φέρουν τις επιτυχίες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρεστε. Βεβαίως. Θα σας πω. Παραδείγματος χάρη, έγινε το Ράλι Ακρόπολης και δεν έχω τίποτα με το Ράλι Ακρόπολης. Μια μεγάλη διοργάνωση, έφερε κόσμο, ξοδευτήκαν πάρα πολλά λεφτά. Όσα λεφτά ξοδευτήκαν για το Ράλι Ακρόπολης θα μπορούσαν να έχουν ξοδευτεί και για το Ολυμπιακό Στάδιο, το κλειστό στάδιο, για να φτιαχτεί το κλειστό στάδιο του Ολυμπιακού Σταδίου, να βελτιωθεί δηλαδή, mm-hmm. και να φτιαχτεί και ένα ταρτάν στο ένα από τα γήπεδα του Ολυμπιακού Σταδίου, για να μπορούν οι αθλητές μας να αγωνίζονται και να κάνουμε και αγώνες, αλλά και οι αθλητές μας να μπορούν να προπονούνται χωρίς να έχουν ένα κίνδυνο τραυματισμού. Να σας πάω λίγο παρακάτω, γιατί ο χρόνος πιέζει και σε λίγο φεύγετε από την Κρήτη. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης που φουντώνει, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Θέλω όμως να μου πείτε, ως αντιπρόεδρος της Βουλής, σε μια Βουλή που ουσιαστικά μετρά αντίστροφα για τη διάλυσή της, ποια είναι η στιγμή ή η συνεδρίαση που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας και γιατί.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εκτός από την τιμή που μου κάνανε να είμαι αντιπρόεδρος και που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι απλώς διευθύνεις μια συζήτηση, δεν είναι καθόλου έτσι. Πρέπει να παρακολουθείς τα πάντα, πρέπει να επαναφέρεις τους συναδέλφους στην τάξη όταν δημιουργούνται προβλήματα κτλ. Εμένα αυτό που είναι χαραγμένο στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το καταλάβω είναι ότι πώς μπορούν κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία και τα οποία τα έχει πάρει η επόμενη κυβέρνηση, μάλλον τα έχουν πάρει οι κυβερνώντες σήμερα και τα συνεχίζουν με το δικό τους τρόπο, να έρχονται εκ των υστέρων και να λένε ότι εμείς θα τα βελτιώσουμε όλα αυτά και θα πάμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι κυβέρνηση προοδευτική, ριζοσπαστική. Θα σας αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα για να μην είμαι, πώς το λένε, με πάτε αυτόματα ασαφής. Τώρα στην ερώτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες που έχει αναδειχθεί και σε κυρίαρχο ζήτημα της προεκλογικής. Θα σας πω και για τις συνεργασίες βεβαίως. Θα σας πω καταρχήν ότι εμείς τιμούμε τη συνεργασία. Και όχι απλώς την τιμούμε, τη θέλουμε κιόλας γιατί πιστεύουμε στις συνεργασίες. Εκτός και αν υπάρξει ένα κόμμα το οποίο θα βγει με 50%, οπότε εκεί δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Όμως για να κάνει συνεργασίες θα πρέπει να έρθει σε μια συζήτηση με όλα τα κόμματα. Εμείς έχουμε κάνει, σαν μικρό κόμμα που είμαστε, σαν Μέρα 25 δηλαδή, έχουμε κάνει πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ελάτε πριν από τις εκλογές να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να ανοίξει ο διάλογος, να δούμε προγραμματικά πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν είμαστε μικρομέγαλοι, λέμε ότι εμείς έχουμε 7 θέσεις. Ελάτε να συμφωνήσουμε στις 3-4 που είναι βασικές, θα τις κατεβάσουμε στους ψηφοφόρους μας, στους δικούς μας ανθρώπους, να συμφωνήσουμε σε αυτό και να πάμε παρακάτω. Έχουμε δύο βασικά ζητήματα για τα οποία δεν συζητάει κανένας και γι' αυτό μιλάω ότι και γι' αυτό λέω ότι δημιουργούν μια εντύπωση η οποία είναι παραπλανητική προς τον πολίτη, διότι καταρχήν να βάλω στο τραπέζι το ότι όλοι ρίχνουν τα βάρη στους προηγούμενους, οι προηγούμενοι τελειώσαν γιατί έχουν κυβερνήσει όλοι, δεν υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν δύο ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Το ένα είναι τα κόκκινα δάνεια, εντάξει, και το επόμενο είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας. Και στους δύο κάνουμε αυτή την ερώτηση. Είναι κόκκινες γραμμές, κατανοητό. Τι θα κάνετε με το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο είναι συγκεκριμένο και δεν λέει κανείς απολύτως τίποτα. Δεν λέει κανείς ότι θα το καταργήσει. Όπως επίσης και με τα κόκκινα δάνεια. Τα οποία κόκκινα δάνεια, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αυτά που καταστρέφουν τις οικογένειες, διότι το να σου παίρνουν το σπίτι γιατί δεν έχεις να πληρώσεις τώρα ακόμη και μία δόση, θεωρώ ότι είναι ανέντιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον Ηρακλή, έφερε τα ΦΑΝΣ, έτσι. Το πήρε η Νέα Δημοκρατία, το απογείωσε όλο αυτό και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η μισή ελληνική κοινωνία σε πτώχευση ακριβώς γιατί δεν έχει να πληρώσει. Άρα υπό αυτό το βάρος, κυρία Σακοράφα, να υποθέσουμε ότι το ΜέΡΑ25 κλείνει τις πόρτες μιας πιθανής συνεργασίας μετεκλογικά με τα δύο μεγάλα κόμματα. Μετεκλογικά, ναι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να συζητήσουμε, διότι το έχει δηλώσει και ο γραμματέας μας, αλλά το λέμε και όλοι. Νομίζω και εγώ με τη συμπεριφορά μου το έχω αποδείξει, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει προσωπικά και εμένα, αλλά και όλο το κόμμα, δεν είναι να πάρουμε κάποιες θέσεις κυβερνητικές, αν θα γίνουμε, υπουργός τάδε ή να ανταλλάξουμε δηλαδή κάποιες θέσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει να λύσουμε προβλήματα. Είμαστε το μικρότερο κόμμα και έχουμε φέρει προτάσεις νόμου που δεν το έχει κάνει κανείς. Και σας ανέφερα δύο βασικά. Το θέμα του χρηματιστηρίου ενέργειας είναι το πιο σημαντικό, ταλανίζει όλη την ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή κερδίζουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι οποίοι νομίζω το ζείτε και εσείς, το ζείτε και ο κάθε πολίτης όταν μας έρχονται οι λογαριασμοί, ακριβώς τι βλέπουμε. Είπαν ότι θα βάλουν πλαφόν στην τιμή της λιανικής και το πλαφόν στην τιμή της λιανικής μπαίνει βάσει της ακριβότερης τιμής που αυτή τη στιγμή είναι το αέριο και βάσει αυτού έρχονται και όλοι οι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν αυτό το κόστος, τα αιωλικά, υδροηλεκτρικά, ακόμα και το πετρέλαιο και κερδίζουν 300%. Εμείς τι λέμε, ότι κυρία ένα μικρό κόστος πάνω στο κόστος της παραγωγής σας και από εκεί και πέρα βάσει αυτού του ποσοστού που συμμετέχετε στο τελικό αποτέλεσμα, να βγει η μέση τιμή ούτως ώστε να κερδίσουν οι πολίτες και να μην κερδίσουν. Θέλετε να σας το πω πιο απλά, γιατί... Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που θέλετε να πείτε, γιατί περιγράφετε... Θέλω να σας το πω τόσο απλά και τόσο κατανοητό, για να καταλάβει ο κάθε πολίτης τι ακριβώς σημαίνει με αυτή τη διαδικασία, επειδή ήμασταν νοικοκυρές και οι δύο. Λοιπόν, λέω,
θέλω να φτιάξω ένα φαγητό. Και αυτό είναι το μπριάμ. Το μπριάμ έχει μερικά υλικά μέσα. Τι είναι, καρότο, πατάτα, κολοκύθι και δεν ξέρω τι άλλο. Το καρότο έχει μια τιμή μικρή, η πατάτα το ίδιο, το κολοκύθι το ίδιο, η μελιτζάνα το ίδιο, αλλά βάζουμε και το κρέας. Συγγνώμη, τιμολογούμε αυτό το φαγητό όλο βάσει της τιμής του κρέατος που είναι το πιο ακριβό. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Σωστά. Να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση και την Τρίτη μάλιστα θα αποδεχτούμε και τον Γιάννη Βαρουθάκη εδώ στην Κρήτη σε μια περιοδία και δύο ανοιχτές ομιλίες, Ηράκλειο και Χανιά. Σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό, με μια έντονη ακραία πολιτική αντιπαράθεση που τη ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή και που την κουβαλάμε τις επόμενες ημέρες, με ποια στόχευση, εν συντομία, το Μέρα 25 κινείται και κοιτάει στα μάτια τον ψηφοφόρο ζητώντας του την ψήφο του. Του λέμε τις αλήθειες. Τόσο απλά όσο μου περιγράψετε τα του νοικοκυριού. Ακριβώς. Τους λέμε τις αλήθειες. Εμείς είμαστε αυτοί, σας λέμε αυτά, μπορούμε να κάνουμε αυτά και οι ρήξεις που σας λέμε είναι συγκεκριμένες. Ότι θέλουμε η τράπεζα που πουλάει το δικό σου, δάνειο στο φαν, των 100.000 στο φαν, το οποίο το παίρνει ο γιος του μπαμπά που είναι στην τράπεζα, έτσι, θέλουμε αυτή η διαδικασία να σπάσει. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο έχει να κάνει, σας λέω, τα δύο πιο βασικά από όλα. Άρα ζητάτε μια ισχυρή αντιπολιτευτική φωνή, κυρία Σακοράφα. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή αντιπολιτευτική φωνή εκεί μέσα, διότι νομίζω ότι οι υπόλοιποι έχουν αποδείξει εδώ και 15 χρόνια, γιατί είμαστε 15 χρόνια σε κρίση, είμαστε από το 10 και είμαστε στο 2023, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Όλοι έχουν περάσει, όλοι έχουν δοκιμαστεί, όλοι έχουν σώσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται πάλι σε ένα πρόβλημα. Με μειωμένους μισθούς, με μειωμένες συντάξεις, με σπίτια που χάνονται, με χίλια πράγματα τα οποία έχουν όχι απλώς δυσκολέψει τη ζωή μας, έχουν κάνει φτωχούς. Και ο Έλληνας δεν ήταν φτωχός. Ο Έλληνας ήταν εργατικός, ο Έλληνας έκανε δύο δουλειές, ο Έλληνας ήταν κύριος στο σπίτι του, στη ζωή του. Ο Έλληνας ήταν αυτός που ήταν. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να έρχονται όλοι αυτοί που καταστρέψαν τη χώρα και να λένε εμείς θα σας σώσουμε και να λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πούλησε τον ΟΣΕ, πούλησε τα αεροδρόμια, πούλησε... Νομίζω ότι ο χρόνος μας πιέζει. Κυρίως εσάς θέλω να σας χάσετε πω... την πτήση σας. Σας το λέω αυτό γιατί όλοι, ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος τα έχει κάνει όλα αυτά δεν μπορεί να μιλάει για προοδευτική κυβέρνηση. Δεν γίνεται αυτό το... Κατανοητό. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια πρώτη διαφημιστική ανάσα.